Είναι μαζί μας η Ελιάνα, η οποία από ό,τι βλέπω δεν έχει πολύ καλούς λόγους για κανέναν. Την εκπομπή αυτή τη χρησιμοποιείς για να βγάζεις αποθυμένας προφανώς. Όχι, κάνω το απλό κουτσομπολιό που θα έκανα και στην παρέα δεν μου. Απλό, απλά το κάνω μπροστά στην κάμερα. Το έχω αποκωδικοποιήσει. Η Ελένη κάθεται στη μέση και κάνει το ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ναι, ναι, και μερικές φορές η Ελένη δεν συμφωνεί μαζί μου τις περισσότερες φορές. Πάντα επειδή εσύ κατά 105% λες κάτι κάποιον από ό,τι έχω καταλάβει. Παίρνει θέση αμήνης. Νομίζω ότι έχεις κάνει πολύ καλές δημόσιες σχέσεις, ότι έχεις αποκτήσει φίλους. Δηλαδή ο Κωστόπουλος, ας πούμε, φαντάζομαι ότι όταν σε δει θα έρθει να σε αγκαλιάσει, να σε φιλήσει. Σίγουρα, μου χρωστάει. Πώς τον είπες? Πώς τον είπα? Μεσόκοπο, γιατί να δει. Όχι μεσόκοπο, μεσήλικα τον είπα. Α, συγγνώμη, ναι. Α, και το διορθώνεις, το κάνεις πιο καλό. Είναι αντικειμενικό. Από ένα σημείο και πέρα το μεσήλικας είναι κομπλιμέντο. Ακριβώς. Δεν τον είπα ακριβώς καμπούρι. Δηλαδή με σύλληκα τον είπα. Είναι αντικειμενικό. Ναι. Είναι αν είσαι κοντός, αν είσαι ψηλός, αν είσαι. Είναι απλά. Πιστεύεις ότι αυτό που βγάζει ο Πέτρος, του... ότι μόλις το δεις, λες να είναι ένας μεσήλικς. Λες να κάρει. Δεν λες έτσι, Ηλιάνα μου. Δεν λες ούτε μεσήλικας. Όταν το βλέπεις το πρωί, που έχεις συνηθίσει να βλέπεις κορίτσια δροσερά σαν. Σταμάτα τώρα γιατί έχεις πει χειρότερα. Γιατί νούκησα. Έχει πει. Ηλιάνα τώρα σε μαζί μου, τι βρήκε το δούκησα. Για τη Δούκησα είπα ότι θεωρώ ότι δεν ταιριάζει το dancing. Αυτό. Εντάξει. Κάτι θέλει ένα θετικό σχόλιο. Επιχειρηματολογία όμως. Να ακούσουμε τώρα γιατί είναι στα επιχειρήματα. Έλα, λέγε, λέγε. Και μάλιστα να το συμπληρώσουμε. Εσύ φαντάζομαι θα ήθελε να το συμπληρώσει. Εμείς θα κάνουμε σαν τη Μενεγάκη. Δεν συμφωνούμε καθόλου με αυτά που λες. Εσύ σίγουρα. Πρώτοι από όλους συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε. Ήθελα να πω κάπως ότι ίσως ταιριάζει. Πολύ στο όλα, φαντάζομαι. Αλλά γεια σα. Στο όλα σίγουρα ταιριάζει, έχει βρει τη θέση τη. Είναι κορίτσι του Θεέ μου, έχει στιγματιστεί για πάντα. Είτε φύγει, είτε μείνει. Το κορίτσι του Θεέ μου είναι τίτλος τιμητικός. Είναι που λέμε το κορίτσι του Bond. Εγώ έχω δύο αγόρια. Είναι σαν το κορίτσι του Bond. Ωραία, για πες μου λοιπόν. Όσον αφορά τον dancing, θεωρώ ότι θα σου ταιριάζει περισσότερο ένα σοου κοντά στη δική σου προσωπικότητα που είσαι πιο γλυκιά. Είσαι ένα κορίτσι από το χώρο τη μόδα, δροσερό, κάτι σαν α πούμε το next top model. Το dancing είναι ένα σοου το οποίο είναι λίγο όπω. Θα μου επιτρέψετε, λίγο βαρετό. Δηλαδή, βαρετό. Τι εννοώ βαρετό? Σπίτι μας ήρθε για μισό λεπτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βλέπω φανατικά. Και τουιτάρω φανατικά. Αυτό είναι βαρετό. Ναι, γιατί είναι επαναλαμβανόμενο. Γι' αυτό είναι βαρετό. Γιατί βλέπεις το ίδιο act μετά την ίδια κριτική επιτροπή και την ίδια βαθμολογία. Γι' αυτό είναι βαρετό. Ναι, αλλά το βλέπεις. Και τι θα μπορούσαμε τώρα, μια που ήρθε εδώ για να μας τα πεις, τι θα μπορούσαμε να δώσουμε μερικές ιδέες να ξυπνήσει λίγο και την dancing, να βοηθήσει λίγο και η Δούκησα. Δεν χρειάζεται. Ίσως έχει... το γεγονός ότι η Δούκησα το έχει παρακάνει σε πολλές συντηρητικές εμφανίσεις. Δηλαδή, όπως άλλοι. Λες ότι πάει σε μοναστήρι, ναι. Όχι, εμένα οι στιλιστικές επιλογές μου αρέσουν πάρα πολύ τη Δούκησα. Οι τρεις εμφανίσεις που έχει κάνει είναι εκπληκτικές και οι τρεις. Πολύ... Απλά θεωρώ ότι το dancing, ο λόγος που γίνεται ενδιαφέρον και τελικά το βλέπει όλη η Ελλάδα. Νομίζω ότι επειδή είναι φιλανθρωπικό. Για φαντάσου. Το είχα ξεχάσει, αλλά μπράβο του. Πού είναι. Είναι τρομερό επιχείρημα. Οτιδήποτε σφάλμα για να κάνει οτιδήποτε λάθος στην τηλεόραση, λες συγγνώμη, ήταν φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Ήταν φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Είναι πολύ βασικό. Ξέρετε πόσοι παίρνουν βοήθεια. Μικρή και μεγάλη. Πάμε συνέχεια. Λοιπόν, η Δούκησα είναι πολύ καλή στο dancing. Εγώ θα το πω. Ότι είσαι μια χαρά πάρα πολύ καλή στο ρόλο τον οποίο έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας. Μην όμως. Ωστόσο, αυτό που είπα και ήταν πριν καν σε δω, αν σε είχα δει, μπορεί να έλεγα είναι μια χαρά. Σημαντικό είναι ότι εξέφρασε τη γνώμη σου χωρίς να έχει γνώση. Αυτό σε καταξιώνει. Σε καταξιώνει σαν δημοσιογράφο. Μα δεν έχω γνώση ακριβώς. Όπως κάνουν όλοι οι δημοσιογράφοι άλλωστε. Αλλά δεν είναι ότι δεν είχα γνώση. Είχα εικόνα του τι προσωπικότητα θέλει να βγάλει η Δούκησα προς τα έξω. Συν ότι για τη Δούκησα το ότι υπάρχει προκάτοχος είναι τροχοπέδι για να μπορέσει να κάνει αυτό που χρειάζεται το dancing. Το οποίο είναι λίγη ίντρικα. Ελία, να σα πω τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Κάποιο δεν πρέπει να τα πάρει ζεστά αυτά τα λαυριά θέματα. Είχατε κλείσει τη Ζέτα Μακρυπούλια για καλεσμένη που την είχατε προχτές και προκειμένου να έρθει τα χώσατε στη Δούκησα. Κάμερα σε σένα. Κάνει και εμείς αυτά. Εντάξει, τα ξέρουμε. Εντάξει, τώρα πάμε παρακάτω. Τι είπα για τη Φέι? Γιατί είπα για τη Φέι? Ότι δεν είναι μοντέλο η Φέι. Δεν είπα, όχι, για μοντέλο καλλιτικό. Είπα ότι τα πόδια της είναι υπέροχα. Για μοντέλο καλλιτικό δεν κάνει, γιατί συνήθως οι εταιρείες καλλιτικών ιδανικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι ωραίο να λες για μια γυναίκα. Η Φέι είναι ωραία πόδια. Όχι, δεν ξεκίνησα μόνη μου να λέω για τη Φέι. Με συγχωρείς. Ξεκίνησα να λέω ότι. Τι φόρμα είναι, γιατί δεν τα λες ωραία και μ' αρέσουν. Το φόρμα που φοράω. Δεν ζω. Ευχαριστώ πολύ. Έχει και ωραία πλάτη. Ξεκίνησα να λέω. Σας ευχαριστώ πολύ.
ξεκίνησα να λέω για τη σύγκριση με την Τζέννη. Η οποία Τζέννη είναι μια πρώην στάρ Ελλάς. Μια γυναίκα πανέμορφη, εκπάγλου. Μπαίνει στο χώρο και γυρνάει και την κοιτάνε όλοι οι άντρες. Η Φέη, η οποία επίσης είναι μια πολύ ωραία κοπέλα, και μου απάντησε η Ελένη. Και η Φέη είναι πολύ ωραία, λέω. Ναι, αλλά η Τζέννη είναι πολύ καλύτερη. Εμφανισιακά, γιατί είναι μια γυναίκα. Τι μπάλα παίζει τώρα, ναι, αντίον του Πέτρου, αλλά υπέρ τη Τζέννη. Ναι. Το χειρότερο που μπορούσε να κάνει για τον Πέτρο είναι να τον πει Βασίλικα στην αρχή και μετά να πει τι ώρα που είναι η γυναίκα σου. Είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, έχει δώσει δύο χτυπήματα σε έναν άνθρωπο. Είναι, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι είναι άξιο σεβασμού ότι έχει κρατήσει αυτή τη γυναίκα δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια. Σωστό είναι. Μπράβο του. Πώ το ξαναπέστε για να τα ακούσει ο άνθρωπο. Άξιο σεβασμού που έχει κρατήσει αυτή τη γυναίκα δίπλα τόσα χρόνια. Νο, το βρίσκω άθλο, θα μπορούσε να έχει φύγει. Του αρέσει αυτό το θέμα. Προσπαθώ να καταλάβω τι με συμφέρει τώρα. Το έχει πάει γύρω-γύρω. Δυσκολεύομαι να βρω που θα κάτσει. Θέλω να σα ρωτήσω, εσύ κορίτσι μου, αυτή ας πούμε, την άνεση, ας πούμε, την ευχέρεια για την έκφραση λόγου, για απόψεων κτλ. Πού την απέκτησε. Πού τι έχει βγάλει θεολογική και έχει βγάλει. Τι ακριβώ. Κάνα μοναστήρι, είχαν πού σε κάνει. Νομίζω ότι απλά έχω άγνοια κινδύνου, επειδή δεν είμαι παιδί τη τηλεόραση. Και δεν ξεκίνησα. Κανού παιδί είσαι. Ναι, μετά από δύο χρόνια, καταρχήν δεν ήμουν ίδια πέρυσι. Δεν ξέρω, μάλλον δεν με έβλεπε. Πώς. Έλεγα την άποψή μου. Είμαι φανατική τη Ελένη ούτω ή άλλω. Τη βλέπω συνέχεια. Έλεγα την άποψή μου, όμω ήταν η πρώτη μου χρονιά. Οπότε εκ των πραγμάτων ήμουν πολύ πιο μαζεμένη. Δεν ήξερα κατά πόσο αυτό αρέσει. Πώ προέκυψε καταρχά. Όχι στη ζωή, όλοι προέκυψε. Όταν διαλύθηκε ο χώρος των εκδόσεων, όλοι είπαμε να δοκιμάσουμε δημοσιογραφικά τις δυνάμεις μας κάπου αλλού. Εσύ ήσουν στα περιοδικά του Λιμπέρι, ναι. σε ποιο από όλα αυτά. Ήμουν στον Glamour, ήμουν στο Λάκι, σε αυτά συνεργαζόμουν με τη Vogue, με διάφορα. Είχαμε κάνει ωραίες δουλειές μαζί. Είχαμε κάνει. Πολύ ωραίες. Α, έχεις τίποτε φωτογραφίες, έχεις τίποτε. Έχω φανταστικές φωτογραφίες και θα το πω ότι όσες φορές είχαμε τη Δούκη εξώφυλλο, το περιοδικό πήγαινε πολύ, πολύ καλύτερα σε πωλήσεις. Με τη Ζέτα. Ευχαριστώ. Μια καλή κουβέντα δεν την αφήνεις να πει. Τώρα που την είπε, τη διακόπτεις. Η Ζέτα μια φορά μας έκατσε. Κατάλαβες. Και θα έπρεπε να έχω προσπαθήσει να την εκδικηθώ γι' αυτό, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Εσύ τι γνώμη είχες για τη Μενεγάκη πριν πας να δουλέψεις. Διχασμένη, θα έλεγα, γιατί μου λέγανε ότι είναι μια πολύ σκληρή γυναίκα. Απ' την άλλη, εμένα μου φαινόταν μια πολύ συμπαθής γυναίκα με την οποία θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς που δεν άκουσα κανένα, διαπίστωσα. Τα πάγαμε πολύ καλά. Είναι δηλαδή, αυτό το οποίο πίστευα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ καλό κορίτσι, όσο την ξέρουμε βεβαίως. Ένα πολύ καλό κορίτσι, αλλά μια σκληρή επαγγελματία, το οποίο δεν είναι κακό. Όχι, δεν είναι. Αντιθέτως, νομίζω αυτό ακριβώς έβλεπα και σε εκείνη. Ότι είναι μια γυναίκα πάρα πολύ έξυπνη, με την οποία θα τα πάμε καλά και θα συνεννοηθούμε, γιατί δεν θα είναι ένα αφεντικό με παράλογες απαιτήσεις που δεν θα ξέρω πώς να ανταποκριθώ. Αυτό το οποίο θέλει η Ελένη, το ζητάει και αν το φέρεις εις πέρας, δεν έχεις κανένα πρόβλημα μαζί του. Έχεις ποτέ σκεφτεί ότι μπορεί κάποιος να βγει και να σε πληγώσει, ίσως με τον ίδιο τρόπο που εσύ, ίσως να έχεις πληγώσει κάποιον. Ήδη μου γράφουν και αρνητικά πράγματα στο Twitter και στο Facebook. Μπορεί να κάποιος που διαφωνεί με την άποψή μου για κάποιο άτομο να μου πει ότι γιατί το είπες αυτό και είσαι άδικη και ποια είσαι εσύ και πήγαινε σπίτι σου. Ναι, με πληγώνουν όλα αυτά γιατί ουσιαστικά την άποψή μου λέω. Τι να κάνεις, αυτή είναι τηλεόραση. Τώρα που συναναστρέφεις με όλους αυτούς τους ανθρώπους της τηλεόρασης, να έχεις γνωρίσει κάποιον που πριν είχες μία άλλη άποψη για εκείνον, λανθασμένη. Και μετά λες, ωραία, γαμώτο, είχα βγει τον έκραζα, τελικά τον γνώρισα και είναι εντάξει, παιδί. Κοίταξε, δεν έχω κράξει πολύ κόσμο. Δηλαδή, αν προσπαθούμε να πούμε ότι είμαι η κατιά της ελληνικής τηλεόρασης, δεν είμαι. Υπάρχουν πολλοί κόσμοι. Γεια σα, κοίτα να δει πάνω, έχει διάφορα με δοκάρια κτλ. Μα πέσουν όλα αυτά και μα πλακώσουν. Ξέρεις, έχουμε ένα πρόβλημα. Το ξεπερνάμε όμως και λέμε, δεν πέσανε. Να ρωτήσω κάτι. Όταν κάθεστε με την παρέα σας, λέτε μόνο καλά για όλο τον κόσμο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ποτέ καλό για κανέναν. Εσύ που είσαι τόσο γλυκιά και καλή όταν είσαι με την παρέα σου. Εξκαφέας. Μιλάμε τώρα για. Μια σκεφτό θετικά, μια. Ξέρεις, ανάλογα το τι κάνει. Ναι, αλλά δεν είμαι απόλυτη. Απόλυτη δεν είμαι ούτε. Αλλά μια άποψη πρέπει να την έχει. Και είναι καλό η άποψη αυτή να είναι και σκέψη. Αυτό ρωτώ. Δηλαδή, τελικά. Δεν μπορεί να άγγεσαι και να φέρεσαι. Όχι, αλλά έχει. Κολοτούμπες έχουμε πει γίνονται πολύ συχνά. Ωστόσο, είχε μια λανθασμένη άποψη και όταν γνώρισε κάποιον να πει. Έγαμε το. Αυτός πού να έρθει στην εκπομπή, α πούμε. Και κάτι. Η αλήθεια είναι πω όχι. Δεν μου έχει τύχει, όχι επειδή έχω δίκιο σε όλα, επειδή δεν έχει τύχει να γνωρίσω επειδή κάποιον. Δεν έχω άδικο. Που έχω, ας πούμε, ενδεχομένως θίξει, ας πούμε. Έχει εντυπωσιάσει. Θα σου ρωτήσω κάτι χωρίς να είμαι αδιάκριτος για το σύζυγό σου. Πώς ήταν το μικρό του. Ήρθα σε δύσκολη θέση, να σε διακόψω. Ήρθα σε δύσκολη θέση όταν είδα τη Δούκησα όμως, γιατί σκεφτόμουν ότι μπορεί να στεναχωρήθηκε με αυτό που είπα. Τον σύζυγό σου, το μικρό του όνομα είναι. Νικόλας. Ναι, ο Νικόλας κάνει. Τι κάνει, ζεν, κάνει hot yoga. Τι κάνει, τι απόλαγε. Πώς αντέχει, Πόσο καιρό είστε παντρεμένοι. Είμαστε 5 χρόνια. Παντρεμένοι είμαστε 2 μήνες. 5 χρόνια είστε μαζί. Δύο μήνες παντρεμένοι, δεν ξέρεις. Ποιες από όλες τις ανατολικές. κάποιο κάνει τώρα, δεν είμαστε αλήθεια. Δεν ξέρω, μου λέει ότι έχει πολλή δουλειά. Δεν έχει σπίτι. Πραγματικά. Οκ.
Εντάξει, μα και εσύ όμως δουλεύεις πάρα πολύ. Είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η αλήθεια είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, εσύ το βράδυ δεν γυρίζει εκείνος, ο γάμος θα πάει πάρα πολύ καλά. Όχι, δουλεύω και το βράδυ, εντάξει. Αυτό είναι βέβαιο. Θα ήθελες να κάνεις και κάτι άλλο στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση δεν θα με φανταστώ να κάνω κάτι άλλο, γιατί δεν έχω δοκιμαστεί, δεν έχω περάσει, δεν μπορώ να διαλέξω, δεν έχω συγκριτικό. Δεν έχει άλλο θα μπορούσα να κάνω. Όχι, δεν ονειρευόμουν τηλεόραση. Μέσα στο κανάλι σας μπορεί να πείτε τίποτα. Μέσα. Το έχασε τώρα. Ναι, τώρα κάνει επανέλαβε την ερώτηση. Μετά λες τον άλλο μεσήλικα. Εσύ δεν ακούς, ναι. Εγώ είμαι κουφή. Για μέσα για το, από το κανάλι σας θα μπορούσε να πεις να σχολιάσεις κάποιο πρόσωπο με ελαφρώς σκοπτικό ή αρνητικό τρόπο. Φυσικά, εννοείται. Συγγνώμη, έχω ήδη πει. Έχω κάνει πολύ αρνητική κριτική για την Κατέρινα Καινούργιο όταν είχε κάνει μια συνέντευξη και είχα τοποθετηθεί πολύ γιατί ανοιχτά το κορίτσι, εναντίον. Είχε πει κάτι σχέση. Ότι είχε πει ότι παιδί σε μια καινούργια σχέση το βρήκα υπερβολικό. Δεν σχολιάζω κάτι. Μεταξύ του και τη Ζέτα. Ναι. Κατά την ψήφο σου είναι ισοβαρό. Και στα φύγει πια θα μείνει. Τι θα ψήφιζε. Είναι και οι δύο, έχουν και οι δύο δουλειά και πρέπει είναι να είναι και οι δύο μια... μπροστά και εσύ πρέπει να αποφασίσει να ρίξει μια ψήφο. Είναι και οι δύο μπροστά. Ναι, θα κρατούσα τη Ζέτα. Αντίο σα. Αντίο ζωή. Μα υπάρχει λόγο που το είπα αυτό. Η Ζέτα, παιδιά, είναι αυτό που είπαμε και στο πάνελ. Η μία είναι φράου, η άλλη είναι νιάου. Το dancing χρειάζεται έναν άνθρωπο που να είναι. Η κυρία. Είναι νιάου η κυρία. Δεν είναι ξεκάθαρο. Νιάου, δεν ξεκάθαρο σήμερα, τίγρη. Μένα σήμερα πιο πολύ φράου μου κάνει. Ναι, τα νύχια της. Φράου με νιάου, το οποίο είναι κακό συνδυασμό. Μα τα δείχνει τα νύχια. Ξέρεις, υπάρχει και το εξή πολύ κακό. Ότι δεν μπορεί να πατήσει πάνω σε κάτι που έχει ήδη γίνει. Δηλαδή η Ζέτα είχε δημιουργήσει μια αληθοφανή κόντρα με την Επιτροπή, την οποία δεν μπορείς να επαναλάβεις γιατί θα πούνε ότι την αντιγράφεις. Ας πω κάτι όμως, επειδή θέλεις. Το θίγουμε από το θέμα, φυσικά. Δεν με ενδιαφέρει το καθόλου. Ξέρω, είμαι σίγουρη ότι δεν σε ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου όμως, πραγματικά. Είμαι σίγουρη ότι δεν σε ενδιαφέρει. Απλά για μένα φαντάζεσαι. Οι δυνατότητές σου είναι σε κάτι πιο. Πρώτη φορά ο Βαγγέλης, παιδιά, με αγκαλιάζει, με χαϊδεύει. Νιώθω μια σταργή ξαφνικά σε αυτή την εκπομπή. Είσαι κάτω από τη φτερούλα. Ένα αντρικό χείλο. Γιατί είδα τον κίνδυνο.